Είναι αλήθεια, όταν ερχόμαστε να ψηφίσουμε μια τέτοια συμφωνία και όταν στην πολιτική σου σταδιοδρομία έχεις χαρακτηριστεί ακτιβίστρια, να τοποθετηθείς και να πεις την άποψή σου. Θα ήθελα όμως, επί τη ευκαιρία, πριν τοποθετηθώ σε αυτό, να πω το εξής. Ότι αλήθεια είναι ότι η δημοκρατία δεν καταργείται στις κρίσεις. Όμως και τη δημοκρατία πρέπει να ξέρουμε να τη διαχειριζόμαστε υπέρ της πολιτικής, της γενικής και όχι της δικής μας άποψης, της δικής μας πολιτικής άποψης. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο τοποθετούμε με αυτόν τον τρόπο όσον αφορά τη δημοκρατία. Γιατί και κρίση έχουμε, αλλά και δεν είναι μόνο η δική μας άποψη. Υπάρχουν και άλλες απόψεις, ειδικά στον πολιτικό χώρο το δικό μου. Εκείνο λοιπόν που πραγματικά εγώ νιώθω είναι ότι αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ δύσκολη συμφωνία σε πάρα πολλούς τομείς. Όμως σήμερα ο ελληνικός λαός έχει αναθέσει και μάλιστα το εκφράζει πάρα πολύ έντονα ότι η κυβέρνηση αυτή την οποία στήριξε και εκλογικά και στις ευρωεκλογές και στις εκλογές και στο όχι ακόμα θέλει τη διέξοδο από την πολιτική αυτή κρίση να του τη δώσουμε εμείς ως κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν θα σταθώ στα προηγούμενα κακά που πραγματικά έχει αυτή η συμφωνία όσον αφορά το φορολογικό, το ασφαλιστικό και όλα. Αλλά στο πόσο η αριστερή πλευρά, οι αριστεροί άνθρωποι που έχουμε παλέψει επί χρόνια στη ζωή μας, είμαστε πραγματικά πεπισμένοι ότι μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη στην πλάτη μας και όχι να πάμε στην άκρη και να διαχειριστούμε τα εξής απλά που θέλει ο κόσμος να διαχειριστούμε. Δηλαδή, ειλικρίνεια, δηλαδή εντιμότητα και πραγματικά τον τρόπο που θα διαχειριστούμε την αναδιανομή σε αυτό το εισόδημα. Εγώ θέλω να πω όμως και τα εξής δύσκολα σημεία αυτής της διαπραγμάτευσης και θα ήθελα οι υπουργοί που αποφάσισαν σε αυτό να μου το εξηγήσουν και να μου το εξηγήσουν ειλικρινώς και πόσο πιέστηκαν και πόσο δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν σε αυτά τα σημεία. Σε σχέση με τα δύσκολα σημεία. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι θα κυνηγήσουμε τη φοροδιαφυγή. Ναι, αλλά όταν καταργούμε το ΣΔΟΕ και το πηγαίνουμε σε μια ανεξάρτητη αρχή, πώς θα το καταφέρουμε αυτό, θέλω να μου απαντηθεί. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αν λειτουργήσουμε σε μια διαδικασία αναπτυξιακή, θα μπορέσουμε και τους φόρους να μειώσουμε και τους μισθούς να ανεβάσουμε και τα ασφαλιστικά ταμεία να αποκαταστήσουμε. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε, αρκεί να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και έσοδα. Να τα διαχειριστούμε όμως εμείς. Να μην τα διαχειριστεί κάποιος τρίτος, τον οποίον δεν ελέγχουμε. Και ένα πάρα πολύ σοβαρό επίσης σημείο είναι το σημείο των ιδιωτικοποιήσεων. Φτιάχνουμε ένα νέο φορέα στο συμβούλιο του οποίου θα μπουν και ξένοι, δηλαδή όχι Έλληνες. Εγώ δηλαδή μήπως πουλώ την κυριαρχία μου, θέλω να το δω. Γιατί πραγματικά, έστω και αν έχω αυτό το φορέα παρακαταθήκη, μια αριστερή κυβέρνηση οφείλει να πάρει στις πλάτη της τον τρόπο που θα το διαχειριστεί και υπερποίου και με ποιο τρόπο. Αλλά όχι να δεσμεύομαι από τους τρίτους. Τρία πολύ σοβαρά στοιχεία, τα οποία πραγματικά, ας πούμε, πρέπει να τα δούμε. Όπως το στοιχείο της ενέργειας, φέρνω ένα παράδειγμα, που απομειώνουμε στο 50% τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των φορέων, αλλά αποβιώνουμε ένα κεφάλαιο της ΔΕΗ. Και πολλά άλλα θα μπορούσα να αναφέρω, αλλά ειλικρινά όλα αυτά μπορούμε να τα διορθώσουμε. Δύο πολλά σοβαρά σημεία είναι πώς θα ελέγχουμε εμείς το εισόδημα που εμείς θα δημιουργήσουμε, αναλαμβάνοντας αυτή την ευθύνη, και πώς εμείς θα διαχειριστούμε την ελληνική περιουσία. Παρόλα αυτά,
είναι ερωτήματα που πρέπει να τα βάλουμε με ένα στόχο. Ότι οι αριστεροί που έχουν μάθει να παλεύουν στη ζωή τους πρέπει να παλέψουν για άλλη μία φορά και να πάρουν την ευθύνη να φέρουν το διέξοδο που ζητά ο ελληνικός λαός από αυτή την κυβέρνηση. Και όχι από μια άλλη κυβέρνηση. Όχι από μας που δεν θα τολμήσουμε να πάρουμε αυτό το βάρος και να παραιτηθούμε αύριο το πρωί. Γιατί αν το αρνηθούμε σημαίνει ότι πρέπει να και παραιτηθούμε. Αυτό είναι η ειλικρίνεια. Άρα λοιπόν να βρούμε αυτή τη λογική, να βρούμε πραγματικά τι σημαίνει δημοκρατία, να ξαναβρούμε τι σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων που προσπαθήσαμε επί 15 χρόνια και έχουμε βρει μέχρι σήμερα και φτάσαμε να γίνουμε κυβέρνηση και να πάρουμε το θάρρος να κυβερνήσουμε με αριστερή άποψη και αριστερή κατεύθυνση στο βαθμό που μπορούμε προκειμένου να αλλάξουμε τα πράγματα. Ευχαριστούμε την κυρία Καρακά.